Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί θέλει μεγάλη ψυχή μετά την ισοφάριση του 2-2 να το γυρίσει. Δικαιούμασταν την νίκη και βάσει ευκαιριών. Σίγουρα δεν έγινε ένα ποιοτικό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε ένα παιχνίδι ποιότητα, αλλά το άγχος που είχαν και δύο ομάδες για το αποτέλεσμα δεν νομίζω ότι άφηνε πολύ περιθώρια για ποιότητα. Σύμφωνα όμως με τις ευκαιρίες, που εντάξει δεν είναι το βασικό ότι μπαίνουν όλες γκολ, αλλά κάναμε περισσότερες κλασικές ευκαιρίες. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι. Τέλος, καλό, όλα καλά. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, Κυριακή, για μας ένας τελικός. Θα δώσουμε και τον πρώτο τελευταίο πόλεμο και θα δούμε τι θα γίνει. Κάναμε μια προσπάθεια το τελευταίους 2,5 μήνες. Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Παρόλο που στο πιο κρίσιμο παιχνίδι των τελευταίων 2 μηνών δεν μπήκαμε όπως έπρεπε στην αρχή. Παρόλα αυτά τα παιδιά προσπάθησαν, έδειξαν ότι έχουν και ποιότητα και κουράγιο. Παίζοντας πραγματικά καλό ποδόσφαιρο, γύρισαν ένα παιχνίδι που για πολλούς θα θεωρούταν χαμένο, αλλά πάλι για μια αδράνεια της άμυνας τελικά χάσαμε. Δεν είναι το πάνω γκολ που βάζω εγώ ή όποιος το βάζει, το πάνω να κερδίζει η ομάδα που φέτος πρέπει να βγει β' εθνική. Αν δεν βγει, σίγουρα θα έχουμε προσπαθήσει, αλλά δεν θα έχουμε φτάσει πίσω και θα έχουμε πιει νερό. Την νίκη αυτή την αφαιρώνουμε στον κόσμο πρώτα, στο φύλαδρο κόσμο, στη διοίκηση, στον προπονητή και στη γυναίκα μου. Ελπίζω να γίνει το ίδιο και στα επόμενα δύο παιχνίδια. Θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου όλου και εμείς θα κάνουμε τα πάντα και στο παιχνίδι με τον Πύργο και στο παιχνίδι με την Γλυφάδα να πάει η ομάδα εκεί που τους ανήκει. Εκεί που αξίζει να είναι ο Αοχανιά, εκεί που πρέπει να παίζει ο Αοχανιά για τον κόσμο αυτό.